Δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά για να πας, λέει, σε καινούργια θάλασσα πρέπει να φύγεις από τη στεριά. Άρα ένα μεγάλο όχι για μένα, λέει, αλλά για τα παιδιά, για τα παιδιά μου που είναι και οι δύο φοιτητές, 49χρονος άνεργος. Μπράβο. Λοιπόν, ραπ χτες μου είπαν αν ψηφίσω όχι και βγει τη Δευτέρα να μην πάω στη δουλειά. Θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου λοιπόν και αν βγει θα φύγω, λέει, στην Αγγλία. Λέει ένας φίλος που έχει τη δυνατότητα των 25 να πάρουν δρόμο και να φύγουνε. Μπορεί να μην έχει δυνατότητα. Ναι. 97 χρονών ο άλλος πήγε στην Τρέμη, λέει, μιλούσε με διάβγεια πνεύματος και ο Κόκκινος, λέει, με τα μισά του χρόνια, λέει, είχα ζέψει από τώρα. Αυτό δεν λέγει για το Γλέζο το ίδιο. Όχι, 97 χρονών δεν είναι ο Γλέζος, ο Μητσοτάκης είναι 97 χρονών. Ο Γλέζος πόσο είναι? Ο Γλέζος είναι 93. Πόσο έχει σήμερα ο Γλέζος? Τι εννοεί, τι έχει σήμερα? Πότε δούλεψε ο Γλέζος? Θα πει ο Μητσοτάκης δούλεψε. Πού δούλεψε? Τώρα σοβαρά μιλάμε. Θα δούλεψε ο άνθρωπος. Δεν ήταν πλατώνη, πώς ζούσε τόσο. Δεν ήταν πολιτικός ποτέ. Τώρα έχει να μου φέρει εδώ που δούλεψε για να του φιλήσω τα πόδια. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μαζί μιλάμε. Μαζί, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να με καταλάβουμε χώρια. Μαζί μιλάμε, ναι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου και στην παρέα. Γεια σου, κύριε Κλειστήρη. Συγγνώμη, λίγο να πω. Ένα λεπτό. Μία μορφή του ναι είναι ο Βασιλιάς, μία του όχι είναι ο Γλέζος, έτσι. Πότε δούλεψε ο Βασιλιάς, είναι η μία ερώτηση. Ποτέ. Και άλλη είναι ότι όταν ο Βασιλιάς απολάμβανε τα ταξιδάκια του και τις παρέες και τα σουαρέ με τους πλούσιους, ο Γλέζος κουβαλούσε πέτρες στη Μακρόνησο, επειδή τον είχε εξορίσει το ελληνικό κράτος. Μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Σωστό. Καλά.